Παναγιώτε, να σας καλωσορίσω και είναι ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που ερχόσαστε στην Ελλάδα. Αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό μας δίνετε δύναμη, γιατί μας εμπνέει και ο δικός σας αγώνας, ένας αγώνας δύσκολος, παντοτινός, ένας αγώνας που δεν είναι μόνο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Ένας αγώνας για τα δίκαια της Ορθοδοξίας, αλλά βεβαίως και έναν αγώνα που κάνετε για την συνεργασία των πολιτισμών, των λαών, όπως βεβαίως και για την μεγάλη υπόθεση της κλιματικής αλλαγής. Μας εμπνέετε λοιπόν με τους δικούς σας αγώνες και προσπάθειες. Είμαστε πάντα κοντά σας και αυτές τις στιγμές η παρουσία σας εδώ στην Ελλάδα δίνει σε όλους μας τη δύναμη που χρειαζόμαστε να κάνουμε και εμείς έναν πολύ δύσκολο αγώνα να φύγει η Ελλάδα από την κρίση στην οποία βρίσκεται και να μπορέσει να ευημερήσει ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, για τα θερμά λόγια του καλωσορισμού σας. Μαζί με τους εν Χριστώ αδελφούς ήρθαμε για τους Special Olympics εδώ, αλλά όχι μόνο, ήταν μια ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και πάλι με την προσφυλή εξοχότητά σας, με τον ελληνικό λαό ευρύτερα, με τους καλούς συνεργάτες σας και να φέρουμε την ευλογία και τη στοργή της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος, όπως το είπατε ήδη, διέρχεται δύσκολες ημέρες. Η ευχή και η προσευχή μας είναι κοντά σας. Είπα και χθες στο Δημαρχείο του Αμαρουσίου ότι περάσαμε ως γένος δυσκολότερες ημέρες, κάτω από δυσκολότερες συνθήκες, και όμως αντεπεξήλθαμε, τα βγάλαμε πέρα. Έχουμε και αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός με εθνική ομοψυχία, κάτω από την ηγεσία της κυβερνήσεώς του, υπό την προεδρία της εξοχότητός σας, να μπορέσει, όπως λέμε στην λαϊκή γλώσσα, να περάσει το ποτάμι. Εμείς θα είμαστε πάντοτε κοντά σας με την προσευχή μας και από την άλλη πλευρά εμείς ευχαριστούμε ως Οικουμενικό Πατριαρχείο την ελληνική κυβέρνηση για την διαρκή μέρημνα και στοργή της για τα προβλήματα του Πατριαρχείου, για τα προβλήματα της εν Τουρκία ομογενείας, για την εκπλήρωση της οικουμενικής αποστολής του Πατριαρχείου μας προς πάσαν κατεύθυνση και στο θέμα των διαθρησκειακών διαλόγων και στο θέμα των περιβαλλοντολογικών προσπαθειών μας. Αισθανόμεθα ότι έχουμε πάντοτε την υποστήριξη και τη βοήθειά σας και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ιδιαίτερως θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι προημερών που ομιλούσατε στο Μέγαρον Μουσικής αναφερθήκατε επενετικά στις οικολογικές πρωτοβουλίες του Πατριαρχείου μας. Και πάλι ευχαριστώ για όλα. Είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλώς ορίσατε και πάλι. Ευχαριστούμε και τα ΜΜΕ που έχουν αυτό το ενδιαφέρον και την στοργή προς τα πράγματα που αφορούν το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.